Γεια σας παιδιά, εδώ Greek PC Freak. Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι λειτουργικό πάνω απ' όλα και έχει τη μόνη για να στρίβει, δεν πηγαίνει σαν τάγκς. Ξεκινάμε σκελετούς, παίρνουμε τον πρώτο τελευταίο διπλό και θέλουμε τώρα για ρόδες, αυτές για τις πίσω και αυτές για τις μπροστά, και έχουμε αυτά τα τρία κομμάτια. Χρειαζόμαστε τώρα το weld, το απλό, απλά θα χρησιμοποιήσουμε δεξί κλικ. Χρειαζόμαστε smart snap για να βλέπουμε αυτά τα grid εδώ πέρα, αυτά τα κελάκια, για να υπολογίζουμε που ακριβώς είναι το κέντρο. Πατάμε ε από λίγο μακριά για να κεντράρει και μετά το κολλάμε εδώ πέρα. Προσπαθούμε με το μάτι να το βάλουμε ίσια και κολλάμε ακριβώς στην άκρη στο πρώτο κελί και το κεντράρουμε ξανά. Προσπαθώ να το βάλω παράλληλα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι και εντελώς ίσια, αλλά δεν μας πειράζει και πολύ. Παίρνουμε μετά το axis που είναι ο άξονας. Θέλουμε εδώ πέρα να πιάσουμε το κέντρο αυτού νου και να το βάλουμε από την απέναντι μεριά. Εδώ θα είναι το τιμόνι και οι ρόδες. Ο άξονας κουνιέται πλέον. Εδώ είναι ανάποδο σκελετός, τον γυρνάμε έτσι. Και τώρα τον κεντράρουμε λίγο, τον κολλάω. Κεντράρω αυτό. Και τώρα είναι η δύσκολη δουλειά, ή μάλλον η εύκολη για σας. Παίρνουμε το wheel tool. Βάζουμε αρχικά τις ρόδες που θα το κινούν μπροστά και πίσω. Ρυθμίζουμε και αναλόγως. Λοιπόν, πάρουμε αυτές τις ρόδες, τέλειες. Βάζουμε τις πίσω που θα είναι οι σταθερές ρόδες. Okay. Τώρα κάνουμε και τις μπροστά ρόδες το ίδιο. Από λίγο πιο μακριά, γιατί κάτι παθαίνει με το ε από κοντά. Τις προσανατολίζουμε. Okay. Και τώρα είναι το, εφόσον έχουμε κολλήσει βέβαια και τα δύο κομμάτια με δεξί κλικ για να μην μας γίνει τίποτα. Διαλέγουμε μια τιμονιέρα τώρα. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε από αυτά, όλα εξυπηρετούν. Θα προτιμήσω κάτι που να έχει σημεία όπως αυτό εδώ, για να μπορέσουμε να κάνουμε ακριβώς το τιμονάκι μας. Θα το βάλουμε παράλληλα με τον άλλο άξονα. Εδώ δηλαδή. Θα το αλλάξουμε τα κουμπιά που ξέχασα. Θα βάλουμε τώρα τα στριψίματα, δηλαδή το 7 και το 9. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να το βάλουμε. Πατάμε ε για να κεντράσουμε με smart snap. Και τώρα παίρνουμε το rope όπως είπαμε προηγουμένως, rigid, διαλέγουμε ένα γραφικό και ξεκινάμε. Πιάνουμε με ε την άκρη και θα το βάλουμε ακριβώς εδώ πέρα και έπειτα πιάνουμε από εδώ και πιάνουμε ακριβώς κέντρο, αλλά μπροστά έτσι, όχι κέντρο, κάπου εκεί. Και λογικά έχουμε ένα λειτουργικό τιμόνι. Για να το στρίβει ανάποδα, προσανατολίζουμε το τιμόνι αλλιώς. Okay. Και για να μου λειτουργούν οι άλλες ρόδες. Και οι άλλες τέσσερις ρόδες λειτουργούν. Τώρα έχουμε ένα λειτουργικό αυτοκίνητο που στρίβει όπου θέλουμε εμείς. Απλά δεν έχει αρκετά δυνατό τιμόνι. Ή βασικά έχει και δυνατό τιμόνι. Μπορούμε να το βάλουμε τουρμπίνες, μπορούμε να το ντύσουμε να μην φαίνεται. Αλλά είναι λειτουργικό. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Άμα θέλετε μείνετε λίγο περισσότερο για να δείτε πώς θα γίνει. Και όποιος θέλει να με κάνει άλλο στο Steam για να παίζουμε μαζί, είτε Counter, είτε Garry's Mod, είτε War Thunder. Αυτά τα τρία έχω προς το παρόν. Θα αγοράσω και άλλα μετά. Οπότε λέμε στο επόμενο βίντεο. Μείνετε άμα θέλετε να δείτε πώς έγινε. Μπα. Θέλει κι άλλο ένα στήριγμα. Αν και νόμιζα τα τρία θα κάνουν δουλειά, το άφησα να πέσει. Θα πιάσουμε και από άλλες μεταβλητές. Χτυπιέται από μόνο του, οπότε ποτάμε. Οπ! Να τώρα είναι βαρύ το σίδερο. Αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε τώρα. Weight tool. Είναι 100 κιλά jump. Όχι μαλακίες. Α, έσπασε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή εκνευρίζομαι και δεν ξέρω για πόσο θα το αντέξω αυτό,
ρυθμίζουμε λίγο τα κιλά γιατί μας έχει ξεφύγει αυτό που προσπαθώ να κάνω. Βάζουμε ένα κιλό από εδώ. Επίσης πρέπει να είναι λογικά τα κιλά. Π.χ. αυτό το παίρνει 50 το γαρνάζι ώστε να έχει περισσότερη δύναμη από τις άλλες ρόδες για να τα στρίβει σε ταχύτητες κτλ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τώρα θα το κάνουμε καμιά καρέκλα για να είναι και rideable από εμάς. Ο πάτος της είναι από κάτω, οπότε γυρνάμε στο έτσι από εδώ. Το καταφέρουμε σε λίγο. Βάλουμε εδώ για να αποφεύγουμε και τα πυρά. Περίπου κέντρα είναι. Εντάξει. Σχετικό. Αν πηγαίνει με εμάς, θα το βάλουμε και θα το εξοπλίσουμε μάλλον και με κάμερα αργότερα. Λοιπόν, με εμάς το εργαλείο δεν πάει. Είναι αρκετά βαρύ. Οπότε τι κάνουμε, ανεβάζουμε όλο το μηχάνημα λίγα κιλά. Και το κάνουμε ας πούμε όλα 100 κιλά που είναι το weight. Νομίζω λειτουργεί και έτσι. Ωραία. Ανοίγουμε τον numpad και έχει κλειστό. Enter. Και τώρα, μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Αν μπορέσουμε το καταφέρουμε. Λοιπόν, το βάλουμε το άλλο ελαφρώς καλύτερο. Το βάλουμε 175. Τιμόνι για να στρίβει. Αυτό εντάξει, ένα κιλό δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει το ένα κιλό καθόλου. Πατάμε το C για να φύγει το μενού και το Q για να ξεκολλήσει. Και λογικά τώρα το αυτοκίνητό μας πηγαίνει πέπα. Πόπα. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Μάλλον πάτησα το ε και κούνησα κάποια ρόδα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, τώρα πηγαίνει τέλεια το τιμόνι. Smooth το αυτοκίνητο. Και λογικά μας προστατεύει και από τα μαλακισμένα. Για να βάλουμε ένα μαλακισμένο. Strider. Και άρχισε τις φλακίες. Ζωή. Α, πέτυχε με ρε, γκέι. Τι έγινε. Δεν μπορείς να πετύχεις και τα πλάνες μέρες, ε. Αυτό είναι. Πυροβόλα ρε, γκέι. Τι έγινε. Φοβάται. Αχ, τώρα με πέτυχες, πονάω. Φοβάται. Λοιπόν, επειδή με άντε για ρε. Άντε για ρε. Δεν ξέρω γιατί τι έγινε. Πόνεσες. Έκαλε η ροκέτα. Πού πήγες. Πού πήγες. Πάρτα. Και επειδή με ζάλισε, θα το ρίξω άλλη μία τώρα με αυτό. Για να μάθει. Όχι, πέθανε κι εγώ. Κάτσε να ξαναβγώ. Όχι, ξαναπέθανα. Καλό. Αλλά το αυτοκίνητό μας πυρήμαχο, έτσι, φαντάζομαι δεν πέθανε, δεν χάλασε και λέω. Κάπου εδώ δεν ήταν. Νάτο. Νάτο. Έχω ασπίδα από τον ήλιο. Να μου έρθει κολάρο.
Ένα κιλό είναι η φέτα έτσι. Δεν βάλουμε και κάμερα στο αυτοκίνητο, αυτή είναι η βλακεία. Και δεν ξέρω που βρέθηκε το αυτοκίνητο μετά από την έκρηξη. Εδώ, εκεί, παραπέρα. Αυτοκίνητο! Αυτοκίνητο! Οπ, να το. Αυτοκίνητο! Ε, hey, αυτοκίνητο! Μα, μας χάλασε το αυτοκίνητο. Α, δικό. Κάνε like αν σου άρεσε το βίντεο, εδώ Greek Greek.